Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Εμείς καλά είμαστε. Έχουμε μια μικρή γιορτούλα εδώ στον Λίμπερο, στον Όμιλο γενικότερα, τον Μηδιακό, τον κολοσσό αυτό. Οπότε έχω βγει και ένα δυο ποτά. Αλλά τώρα πήρα καφέ, είδες, επαγγελματίας φίλε. Αλήθεια είναι. Λες να συνεχίσω στο mood που ήμουν δίπλα? Όχι. Με την ελληνική μουσική όχι, που έβαζα όχι, εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Ως DJ που είμαι. Όχι. Όχι. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, θες να αρχίσω να τραγουδάω στον αέρα? Αέρα, να. Αέρα. Λοιπόν, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ναι. Στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ. Και γενικότερα σήμερα σε όσους γιορτάζουν στην μεγαλύτερη προχριστουγεννιάτικη γιορτή για την Ελλάδα. Αλήθεια είναι. Τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη μας. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη. Ο πρώτος νομίζω είναι. Να πω. Όχι. Λοιπόν, έχει σηκώσει ο Χρήστος στα χέρια, λες είμαι στο πέταλο του παλέ. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε, γιατί θα έλεγα το γνωστό. Ναι. Λοιπόν. Νίκο, Γκάλη, γιόρτασέ τους πάλι! Ναι. Αυτό θα έλεγα. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα δεν γίνεται, πρέπει να απαντήσω. Όχι. Έχουμε και εκπομπή. Είναι οι ευχές. Έχουμε εκπομπή. Ευχές να παίρνουν οι κολλητοί σου μετά. Ναι. Τι θες? Τι. Παίρνει, θα τον πάρουμε τον καλεσμένο μας ένα-δύο λεπτάκια. Θα τον πάρουμε. Μην αγχώνεσαι. Θα τον καλέσουμε. Οι καλεσμένοι αυτοί τι είναι εδώ? Θα τον καλέσουμε. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκο, Γκάλη, γιόρτασέ τους πάλι! Με Χρήστα το Τσαλτίδη, όπως ακούτε, και Νίκο Παπαδόπουλο στο άλλο μικρόφωνο. Απέξω, λέει, αυτά, Δημήτρη Μπαλόμπα, ρύθμιση του ήχου. Με πολλά και σήμερα για να συζητήσουμε. Δεν την ξέρω. Με δύο συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για εσάς, δύο τηλεφωνικά ραντεβού. Σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο. Συνεντεύξεις. Λοιπόν, για να ασχοληθούμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη, πλησιάζει το παιχνίδι των Ατρόμητων. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Έχουμε να σχολιάσουμε. Έχουμε να πούμε και για τον μπάσκετ. Κάποια πραγματάκια, πλησιάζει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στο Παλέ στις 5.30 η ώρα. Αλλά πρώτα θα πάμε στα του ποδοσφαίρου. Όχι, πρώτα θα πάμε στο μπάσκετ. Όχι, πρώτα θα πάμε στο ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο. Α, άμα βγήκε ο καλεσμένο. Βγήκε. Δεν βγήκε ακόμα. Θα βγει ο καλεσμένο. Ναι, περίμενα να σου πω. Να πούμε για την απόφαση σκάνδαλο. Ναι. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να τραυματίζονται ελεύθερα οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο. Ναι. Αν είσαι ΠΑΟΚ και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ είναι και αυτός ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρησιμοποιεί την οπαδική του ταυτότητα, και ο δικαστής θα βγάζει τέτοιες αποφάσεις. Σκάνδαλο ολκής. Σκάνδαλο ολκής είναι το συγκεκριμένο, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Αφήνουμε στην άκρη λίγο τον μπάσκετ. Πάμε στους τραυματισμούς που έχουμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ από το ιατρικό δελτίο και πάντα ο αρμόδιος σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικός για να μας ενημερώσει και για να μας δώσει μια έτσι πλήρη εικόνα για αυτές τις περιπτώσεις είναι ο γιατρός του Άρη, ο κ. Βαγγέλης Πανταζής, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Κύριε Πανταζή, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε δουλειά αυτή την εβδομάδα? Όχι, εντάξει. Για τον ανανοητό του, για τον Ούγκο Σόζα, εντάξει, ήταν αναμενόμενο για μας. Το γνωρίζαμε αυτό και κάποια στιγμή θα γινόταν. Αυτό, κύριε Πανταζή, από πότε είχατε εικόνα έτσι ότι υπάρχει αυτό το θέμα? Μετά το παιχνίδι, το πιο παλιά, δηλαδή είχε κάποιες ενοχλήσεις το Ούγκο, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο έγιναν λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Α, πάμε τόσο παλιά. Έχουμε ένα πρόγραμμα με φυσιοθεραπείες, με ασκήσεις ενδυνάμωσης και κάποιες ενέργειες τα κατάφερνε. Για κάποιο διάστημα αρκετά καλά, ανταποκρινόταν στη θεραπεία, αλλά τις τελευταίες 10 μέρες πλέον δεν μπορούσα να δέχομαι. Αυτή η όλη συντηρητική θεραπεία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το χειρουργείο. Ναι. Στο οποίο υποβλήθηκε σήμερα στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, στην Αθήνα υποβλήθηκε από έναν συγκεκριμένο γιατρό σε λαπαροσκοπική χειρουργική. Και πιστεύω ότι θα πήγαν καλά τα πράγματα. Και πλέον σε 4 με 5 εβδομάδες πιστεύω θα είναι έτοιμος να παίξει. Α, να παίξει κιόλας, όχι απλά να μπει στις προπονήσεις. Δηλαδή στις προπονήσεις θα μπει σε ένα μήνα. Σε 3 εβδομάδες θα μπει στις προπονήσεις. Α, σύντομα. Εντάξει, είναι καλό και θετικό. Εντάξει. Όχι, βέβαια δεν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι λογίστως βασική επιλογή φέτος τόσο πολύ, αλλά σίγουρα είναι μια επιπλέον. Μονάδα στη διάθεση του προπονητού. Μονάδα, ναι, και για να είναι στη διάθεση του προπονητή. Στην οποία διάθεση του προπονητή περιμένουμε να δούμε αν θα είναι και ο Νικολά την κοινή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γιατί με αυτό είχαμε θέμα. Είχε μια ανασφίξιμο στη Γάμπα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υποβάλλεται σε φυσικοθεραπείες. Αύριο θα κάνουμε ένα τεστάκι να δούμε πώς θα είναι. Ναι. Και αν ενοχλεί θα δούμε. Ναι.
αν δεν προπονηθεί αύριο, φαντάζομαι ότι τίθεται αυτόματα και το κάνω. Θα προφανώς θα κάνουμε μια μαγνητική. Ναι. Γιατί δεν θεωρείς ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που είχε. Και, ναι. Και από εκεί πέρα θα καθοριστεί το νέο πλάνο αποκατάστασης. Ναι. Και θα είναι νοκάουτ για το μάτς Κυριακής, φαντάζομαι. Και δεν θα είναι στη διάθεση του, του Σάβα Παντελίδη. Πάντως, εντάξει, είστε για 21 χρόνια στον Άρη, έχετε ζήσει πολλές αλλαγές προπονητών, ζείτε πλέον ακόμα μία και σχετικά νωρίς στη σεζόν και έχοντας έτσι αυτή την εμπειρία και έχοντας γνωρίσει τόσους προπονητές, νομίζω θα θέλαμε και ο κόσμος θα ήθελε έτσι τη δική σας πρώτη γνώμη για το Σάβα Παντελίδη μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δεν κριτικάρω ναι. ούτε προπονητές ούτε ποδοσφαιριστές. Για μένα είναι όλοι το ίδιο καλοί φίλοι. Ναι. Προσπαθώ να τους βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ από τη δικιά μου πλευρά, αλλά από εκεί πέρα κρίση και δεν θέλω. Πώς τον ζείτε εσείς, όχι τόσο σαν κρίση, πώς τον ζείτε εσείς αυτό το πρώτο διάστημα? Εντάξει, φαίνεται άνθρωπος θετικός, με φρέσκες ιδέες και πιστεύω θα βοηθήσει και ο Σάββας την ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι βλέπετε και εσείς ότι ήδη σε αυτά τα δύο παιχνίδια φαίνεται ότι ο Άρης θα παρουσιάζει μια κάπως έτσι πιο βελτιωμένη εικόνα. Δεν θέλω να κρίνω. Για μένα είναι η ομάδα πάντα πολύ καλή και όλοι είναι πολύ καλοί. Και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, γιατί μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σφίγγα Βαγγέλη, σου φανταζείς, δεν τον πιάνεις. Άμα δεν θέλει να τον πιάσεις, δεν τον πιάνεις με τίποτα. Λοιπόν. Έχει πάνω σε τη γνώμη του. Εντάξει, εννοείται ότι είναι και λίγο ιδιαίτερη θέση του και δύσκολη για να την εκφράσει. Αυτά λοιπόν τα νεότερα όσον αφορά τον Ούγκο Σόζα και τον Νικολά Ντιγκινή, γιατί είχαμε θεματάκια με το ιατρικό δελτίο τις τελευταίες ημέρες. Είπε ο κύριος Πανταζής, ο Σόζα σε 3 εβδομάδες πιθανότητα θα μπει ξανά στις προπονήσεις μετά από αυτή την εγχείρηση που έκανε στους Κυλιακούς ο Πορτογάλος. Και είναι ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο τον ταλαιπωρούσε αρχικά σε μικρότερο και συνέχεια σε μεγαλύτερο βαθμό από το ξεκίνημα σχεδόν τη σεζόν. Και άρχισε να φαίνεται περισσότερο μετά το μάτς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αρχές Οκτώβρη. Ναι. Για όσους θυμούνται εκείνο το παιχνίδι. Και για τον Ντιγκινή, αυτό το οποίο έχουμε γράψει και από νωρίς το μεσημέρι στο Λαμπαουτάρης. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα για τον, για τον Γάλλο. Και για το αν θα είναι στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είναι μοιρασμένο, είναι 50-50. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία βέβαια των ανθρώπων του Άρη ότι θα προλάβει να είναι έτοιμος, θα προπονηθεί κανονικά αύριο ο Γάλλος μεσοπεθετικός με αυτό το προβληματάκι που έχει στη γάμπα από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και με αυτό το πρόβλημα, και αυτό το οποίο κάνει αισιόδοξο ανθρώπους του Άρη, είναι ότι αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα του τελευταίου αγώνα έχοντας αυτό το θέμα στη γάμπα. Ο Ντιγκινή. Θα περιμένουμε την αυριανή πρωινή προπόνηση για να δούμε τι συμβαίνει με τον Γάλλο. Η κατάσταση του οποίου και η διαθεσιμότητα του οποίου θα επηρεάσει φυσικά και τα πλάνα του Σάββα Παντελίδη για το μάτς Κυριακής, πλάνα στα οποία θα αναφερθούμε φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής. Πώς το σκέφτεται ο προπονητής του Άρη, είπαμε και τέτοια πραγματάκια χθες, θα πούμε κάποια και σήμερα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 5.30 έχουμε ακόμα ένα προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού για να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη και για τον Σάββα Παντελίδη και για την εικόνα της ομάδας σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια και για το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο. Και για τους μικρούς του Άρη θα πούμε αρκετά πράγματα και με τον καλεσμένο μας, αν μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μετά από τις 5.30. Ο Χρήσανδος έχει οπλίσει, είναι έτοιμος να αναφερθεί συνέχεια της για τον μπάσκετ. Τι να πω ρε φίλε, το έγραψα και πριν, το περίμενα. Α, ωραία. Στην Ελλάδα ζούμε. Εντάξει. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έβγαλε την απόφαση. Ωραία. Χτύπησαν τον άνθρωπο του Άρη και έβγαλε ο ΠΑΟΚ ένα βίντεο και είπε δεν τον χτύπησαν. Ορίστε, να εδώ λέει φαίνεται δεν τον χτυπάνε. Μόνος του πήγε και το είπε, του πέταξε ένα αντικείμενο. Ναι. Έκανε και ένα σκίσιμο στο μάτι του. Ναι. Αλλά εντάξει, εδώ δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει εύνοια. Έτσι. Όταν αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός όμως στο ποδόσφαιρο, δεν λέγαμε για δικαίωση των θέσεων της πάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Λέγαμε σκάνδαλο. Γιατί σκάνδαλο είναι. Σκανδαλάρα ολκής είναι το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, όπως το έγραψα και στο SDNA. Είτε και κλεισμένο είτε όχι, το ίδιο πράγμα είναι για αυτό το μπάσκετ. Θα έχουν τώρα 100 άτομα παραπάνω. Και τι έγινε. Ας το κάνουν. Δεν είχα και κανένα όφελος ο Σάρης, απλά είναι το γαμώτο. Και ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Αυτό είναι
το σημαντικό. Ας δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Νίκο Λάσκαρη που ψήφισε πέρσι τον Γαλατσόπουλο. Σωστά, χρόνια πολλά. Και όταν φωνάζαμε και βρίζαμε, είχαμε τον κάθε φούφουτο. Δεν λέω το επίθετό του γιατί είναι ακόμα χειρότερο από τη λέξη φούφουτος, να μας βρίζει. Τότε που λέγαμε αυτά τα πράγματα. Ότι είναι αδιανόητο ο πρόεδρος του Άρη να στηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Έναν δηλωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ. Δηλωμένο. Όσο λίγοι. Όσο λίγοι. Τέλος πάντων. Τώρα όλη η εκπομπή θα απαντά στα μηνύματα από τις γκόμενες. Δεν από τις κοπέλες που θέλουν τηλέφωνα. Με μηνύματα. Αυτό θα κάνουμε. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Δεν μπορείς να πεις στο διάλειμμα να απαντήσεις. Πρέπει τώρα να το κάνεις. Μέρα, παιδιά, δύσκολη μέρα. Τώρα πρέπει να απαντάς στα μηνύματα της Μεναγκό. Μεγάλη γιορτή. Τι να κάνουμε, πρέπει να απαντάμε. Να απαντήσει μετά. Πρέπει να απαντήσει τα τρία δευτερόλεπτα που σου έστειλε. Το λιγότερο. Και ποια είναι αυτή η μελαχρινή που σου στέλνει μηνύματα. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει όταν στείλει ένα άνθρωπο ευχή είναι να το απαντήσει καθ' αρχή. Ναι, ρε φίλε. Όχι όμω την ώρα τη δουλειά. Οι περισσότεροι δεν απαντάνε. Δηλαδή το πρωί όλοι οι Νικολάδε από το πρωί δεν έχουν δουλέψει. Δεν δουλεύαν 8 ώρε, 8 με 4. Πού το. Ποιον δουλεύει. Τον κόσμο. Πού. Σάιτ, όλα μπαουτάρι, το ένα το άλλο. Τιμάζουμε για την άρεση σε πράγματα. Εδώ πέρα εκπομπή. Άρεση, σήμερα χαλαρό έχει. Άμα είσαι multitasking. Εδώ εμείς δουλέψαμε DJ σήμερα, ρε φίλε. Ναι, έβγαλες με προγραμματάκι καλό. Δίπλα έβαλα κάτι μαζό, κάτι αυτά, κάτι ρέμους, κάτι βανδύ. Το ψωμί σου είναι αυτό. Τα καλύτερα αυτά. Συνεχίζω, θα πάω στο διάλειμμα και ξανασυνεχίσω. Γιατί έχω βάλει ένα long τέτοιο. Playlist. Ένα long. Long, gonna long. Go long. Και θα ξαναπάω τώρα. Να ξαναπάς, Χρυσάνθε. Λοιπόν, εμείς για την ώρα θα πάμε στο break. Τι μας είπες τώρα, ότι ο Ντιγκινί είναι αμφίβολος. Είπα θα κρυθεί αύριο. Γιατί είναι αμφίβολος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Τι άλλο μας είπες. Ότι ο Σόουζα θα μείνει. Α, εδώ μας έδωσε είδηση. Σε τρεις εβδομάδες μπαίνει ξανά στις προπονήσεις. Τρεις με τέσσερις είπε. Όχι, τέσσερις με πέντε είπε. Τέσσερις με πέντε είπε θα είναι έτοιμος να παίξει. Σε τρεις θα μπει στις προπονήσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει πότε θα είναι έτοιμος να παίξει. Σε τέσσερις με πέντε. Γιατί άμα μπει στις προπονήσεις σε δύο μήνες και παίξει οκτώ, τι θα πει. Σε δύο μήνες μπαίνει. Πέντε εβδομάδες είπε ο γιατρός θα μπει να παίξει πάλι. Θα είναι έτοιμος. Αυτό είναι ο τίτλος. Ναι. Αν ακούει ο Γιώργος που ακούει λογικά. Ωραία. Άλλο έχουμε πρόβλημα. Όχι, κατά τα άλλα κομπλέ είμαστε. Μπράβο. Ωραία, παίρνουμε το διπλό. Θεού θέλοντος και διαιτητή επιτρέποντος, ναι. Σωστός ο Νίκος. Σωστός ο Νίκος, μαθαίνει. Έτσι. Κουτσιάφτη επιτρέποντος. Ξέρεις από πού βγαίνει το Νικόλας, τι σημαίνει το Νικόλας. Φυσικά. Τι. Νίκη του λαού. Μπράβο, ρε Χρυσάν. Μπράβο, ρε Χρυσάν. Φίλε, συγγνώμη τώρα, πας στον ιστορικό να καταθέσεις τώρα τι σημαίνει. Είμαι η νίκη του λαού δηλαδή. Ή φέρω τη νίκη στο λαό. Το Πασόκ του 2018. Αντρέας ζεις. Ο Αντρέας. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All About Aris On Air στον Libero 107,4. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα 5η, 6 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες φυσικά γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την ώρα με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής. Ακούσαμε νωρίτερα το γιατρό του Άρη, το Βαγγέλη τον Πανταζή, ο οποίος μας έδωσε έτσι μία εικόνα και για τον Ούγκο Σόουζα, αλλά και για τον Νικολά Ντιγκινί. Ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος, όπως μας είπε ο κύριος Πανταζής, θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, θα είναι έτοιμος για να παίξει σε 4 με 5 εβδομάδες, σε 3 περίπου εβδομάδες θα επιστρέψει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων. Και όσον αφορά τον Νικολά Ντιγκινί, ο οποίος σας το λέγαμε και από τη Δευτέρα, έχει αυτό το θεματάκι με τη γάμπα σουβενίρ του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα όσον αφορά τον Ντιγκινί. Αν καταφέρει και προπονηθεί αύριο θα τεθεί στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη. Αν όχι, τότε θα τεθεί νοκάουτ και θα πρέπει λίγο να αλλάξει τα πλάνα του ο 53χρονος τεχνικός. Το Σάβα Παντελίδη, τον οποίο γνωρίζει καλά τον προπονητή αλλά και τον άνθρωπο Παντελίδη νομίζω. Ο Πασχάλης ο Μελισσάς, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα ζητήσουμε φυσικά τη γνώμη του και για την πρώτη ομάδα αλλά κυρίως και για τη δεύτερη, η οποία έχει και αυτή τη δική της έξοδο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα του Ατρομήτου. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
Όντως έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο στις 12 η ώρα στον Ατρόμητο. Στο γήπεδο του Ρουφ, έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Στο γήπεδο το δημοτικό του Ρουφ ακριβώς. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή που έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά καλοκαίρι. Ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε τους πρώτους, τα πρώτα θετικά σημάδια της δουλειάς. Σιγά σιγά προοδευτικά αρχίζουν να βγαίνουν και τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα. Σιγά σιγά αρχίζουμε να βάζουμε και το στίγμα της νίκης, του αποτελέσματος, πιο ουσιαστικά παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, όπως έχουμε καταφέρει τα τελευταία 4 παιχνίδια. Να παράγουμε και καλό ποδόσφαιρο και να παίρνουμε και αποτελέσματα. Είναι ο συνδυασμός αυτός που θέλουμε να πετύχουμε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Είναι η δουλειά μας. Σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε, είναι αλήθεια, γιατί ξεκινήσαμε από την ΚΑΠΑ 19 και ας αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα αρχικά. Σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε, είναι αλήθεια, τόσο καλά για την ΚΑΠΑ 19, με αρκετά άσχημα αποτελέσματα. Αναμενόμενο για μένα, ναι. Γιατί τα στάνταρ της Football League με τη Super League έχουν μεγάλη διαφορά. Ναι. Και επίσης αναμενόμενο για δεύτερο λόγο ότι ξεκινήσαμε ένα κύκλο με παιδιά τα οποία ήταν καινούρια. Στην ουσία δηλαδή κρατήσαμε 4-5 παιδιά από το περσινό ρόστερ. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα όλα ήταν καινούργια παιδιά με μικρότερες ηλικίες. Στοχεύσαμε και σε μια ηλικία μικρότερη στους 2001 για να τους έχουμε ως κορμό της φετινής χρονιάς αλλά και της επόμενης που ακολουθεί. Για να μην κάνουμε πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Άρα μιλάμε με οποιοδήποτε κόστος υπάρχει. Ναι. Για ένα ηλικιακό μειονέκτημα σχέση με τις περισσότερες ομάδες κατηγορίας. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτό όμως θα το βρούμε την επόμενη χρονιά ως πλεονέκτημα. Ναι. Και ένας άρεσε που... Ναι, όχι συνεχίζει. Ναι, έχοντας μια ομάδα, η οποία είναι δεμένη σε... και έμπειρη πλέον από τις παραστάσεις αυτές. Ναι. Γνωρίζοντας τα θέλω του προπονητή, γνωρίζοντας ποιο είναι οι παίχτες από τη δική μας την πλευρά, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλύτερο σύνολο στη συνέχεια. Η δική μου η κατεύθυνση ήταν ότι μέναμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τον Ιανουάριο και μετά. Αλλά βλέπω ότι έρχονται πολύ πιο νωρίς, και αυτό είναι το ευχάριστο του όλου του προγραμματισμού, ότι μας βγάζει πιο γρήγορα αποτελέσματα θετικά. Mm-hmm. Και σαν εικόνα, σαν εμφάνιση αγωνιστική, αλλά και σαν αποτελέσματα ουσιαστικά από αποτελέσματα αγώνων. Γιατί συνδυάζονται αυτά τα δύο. Με προτεραιότητα το πρώτο είναι η βελτίωση των ποδοσφαιριστών. Και μια ΚΑΠΑ 19 που άσχετα με τα άσχημα αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν και έχει βέβαια αυτή την άνοδο στο τελευταίο μάτς, πλην του ντέρμπι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι στα υπόλοιπα έχετε αποκριθεί αρκετά καλά. Δεν άκουσα, συγγνώμη, ξανά. Μια ΚΑΠΑ 19 που. Ναι, ναι. Πέραν του κακού και ξεκινήματος που έκανε ή της ανωδικής πορείας που έχει τώρα, στα ντέρμπι τα δικά της μέχρι στιγμής έχετε αποκριθεί αρκετά καλά. Δηλαδή με πλην της ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τον οποίο κέρδισε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα 1-0. Ναι, και αν ήμασταν πιο ουσιαστικοί στις ευκαιρίες που είχαμε με την ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και μια ισοπαλία εκτός έδρας. Ναι. Ένα σκορ 2-1, εντάξει. Τα υπόλοιπα τα παιδιά τα αποκριθήκαν πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι και το κίνητο του αντιπάλου όταν παίζουν με μεγάλες ομάδες, είναι λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Αυτή είναι μια έλλειψη από αγωνιστική δράση από τα τμήματα υποδομής τα τελευταία χρόνια, αφού δεν μπορούσαν να αγωνιστούν τα παιδιά. Η ομάδα μας βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι' αυτό είπα ότι στην αρχή ότι υπάρχουν λόγοι οι οποίοι είναι... Η εικόνα μας δεν ήταν καλή, δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι στο πρώτο διάστημα. Mm-hmm. Είναι άλλο να παίρνεις έτοιμους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πατήσει, έχουν παραστάσει σε K15, K17 γεμάτες 3 χρονιές mm-hmm. και να έρχονται εκπαιδευμένοι πλέον και πλήρης στην K19 και άλλο να παίρνεις παιδιά και από την Ακαδημία σου αλλά και από δεξιά-αριστερά και να προσπαθείς να τα μαζέψεις, να τα γκρουπάρεις και να φτιάξεις μια ομάδα και να προσπαθείς να τους εκπαιδεύσεις ταχύρυθμα μέσα σε ένα χρόνο. Εκπαίδευση που θα έπρεπε ίσως να την έχουν και από πριν, έτσι, να την κουβαλάνε από μόνοι τους από τις προηγούμενες ομάδες που ήταν, είτε στον Άρη σε μικρότερα τμήματα είτε από άλλες ομάδες. Ναι, αυτό δεν οφείλεται καθαρά στο ότι η ομάδα δεν ήταν στη Super League. Για να έχουν τα παιδιά αυτά τις παραστάσεις των κατώτερων τμήματων, K17, ναι. K15. Ναι.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, σίγουρα οι νίκες είναι καλές, μετράει και για την εικόνα της δεύτερης ομάδας του Άρη να τα πηγαίνει καλά όπως το κάνει το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα και αυτό το οποίο βέβαια έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι αν από αυτή τη φουρνιά, που έχει ακόμα μέλλον βέβαια, γιατί ηλικιακά είναι μικρότερη σχέση με την πλουσία των υπόλοιπων ομάδων, υπάρχει κάτι καλό για τον Άρη και για την πρώτη ομάδα σε βάθος χρόνου. Νομίζω πως ναι. Ναι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή να στοχεύσουμε κάπου. Θέλουμε να δούμε αυτή τη χρονιά να κλείσει ομαλά χωρίς τραυματισμούς, να είναι υγιή όλα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε με την παρούσα κατάσταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, για να μπορέσουμε να δούμε και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και να βγάλουν και το κάτι παραπάνω. Έχουν και την επόμενη χρονιά στα πόδια τους. Ήδη κάποιοι από αυτούς είναι επαγγελματίες στην πρώτη ομάδα. Εδώ έρχεται και το περιβάλλον της ομάδας, κατά πόσο μπορεί να απορροφήσει κάποιους νέους και να έχει υπομονή στη διαχείριση αυτών. Είτε σε μορφή δανεισμού, είτε στο ρόστερ της πρώτης ομάδος, να προπονούνται, να παίρνουν κάποιες εμπειρίες από εκεί. Όλα αυτά θέλουν ένα πλάνο, υπομονή και βάθος χρόνου. Και από τα παιδιά που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο το οποίο τώρα με τον τραυματισμό του Σόζα και την απουσία του από τις προπονήσεις για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν θα, αν έχει ήδη κληθεί, αν θα κληθεί από τον Σάβα Παντελίδη για να συμμετέχει πιο ενεργά στις προπονήσεις πρώτης ομάδας ο Πέτρος Μπακαλιάνης, λόγω της απουσίας του Πορτογάλου. Αυτό δεν γνωρίζω, από την επόμενη εβδομάδα αν θα υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και μιας που πηγαίνουμε έτσι σιγά σιγά προς την πρώτη ομάδα, υπάρχει πλέον στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού Άρη ο Σάββας ο Παντελίδης, ένας προπονητής τον οποίο ο κότσης νομίζω γνωρίζει αρκετά καλά. Ναι, γνωριζόμαστε το ποδόσφαιρο καλά, έχουμε μια φιλική σχέση και με τον βοηθό του τον Άκη. Γενικά είναι ένα team το οποίο έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες που μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή που γίνεται από την ομάδα. Και αν και έχουμε ένα δείγμα έτσι μόλις δύο παιχνιδιών, με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του Άρης φαίνεται ή να βελτιώνει κάποια πράγματα στο παιχνίδι ή να προσθέτει κάποια καινούργια, όπως για παράδειγμα το pressing που είδαμε κοντά στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή πάλι μια εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό βγαίνει στο δικό μας το μάτι προς τα έξω. Νίκο, νομίζω ότι είναι και τα δύο αυτά. Και ότι θα προσθέσει κάποια πράγματα στο τέτοιο και θα διορθώσει και κάποια άλλα τα οποία δεν λειτουργούσαν. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι παίζει ρόλο και η βιντεοανάλυση που γίνεται και στις προπονήσεις, επειδή παρακολουθώ και εγώ ίδιος αλλά και από τους αγώνες. Ναι. Περνάνε πληροφορίες μέσα στους παίχτες οι οποίοι αυτό θέλουν, την πληροφόρηση, γιατί έχουν την ποιότητα να εξελιχθούν και οι ίδιοι και να εξελίξουν την ομάδα. Να διορθώσουν κάποια λάθη, να βελτιώσουν κάποιες αδυναμίες, να βγάλουν περισσότερο τα δυνατά τους στοιχεία. Όλα αυτά εδώ πέρα μέσω της δουλειάς και του τρόπου εργασίας που γίνεται στον εβδομαδιαίο κύκλο που ακολουθεί ο κ. Παντελίδης, νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα προς τα πάνω. Βέβαια είναι και η πίεση των αποτελεσμάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν σου δίνει τη δυνατότητα σαν προπονητή να έχεις το περιθώριο του χρόνου να δουλέψεις πιο αναλυτικά και πιο υπομονετικά. Υπάρχει πίεση του αποτελέσματος και πρέπει να στοχεύεις κατευθείαν στον αντίπαλο που αντιμετωπίζεις για να πάρεις το στέλνεις βαθμός. Κάτι που δεν γινόταν είναι αλήθεια, Βασχάλη, τόσο πολύ επί Έρλερα και για πρώτη φορά το είδαμε, όχι επί Παντελίδη βέβαια, όταν αναλάβατε εσύ με τον Τόλι τον Τερζή υπηρεσιακά την ομάδα για το Μάσμα Απόλλωνα Σμύρνης, που μέσα σε μια εβδομάδα προσπαθήσατε να βάλετε τους ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, με αυτή την έφαση λεπτομέρεια και στον αντίπαλο. Ναι, ήταν ένα στοιχείο της προπονητικής ομάδας η οποία δεν το λειτουργούσε αυτό. Ναι. Ήταν διαφορετική φιλοσοφία, σεβαστό αυτό. Στην αλλαγή που έγινε και λίγο πιο πριν την αλλαγή, δύο εβδομάδες ίσως αν θυμάμαι πιο πριν, κλήθηκα εγώ να αναλάβω αυτό το κομμάτι της βιντεοανάλυσης, να βοηθήσω λίγο για να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε περισσότερο τους παίχτες για να μπορέσουν να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα. Εφαρμόστηκε πάρα πολύ στην εβδομάδα με τον Απόλλωνα και πάνω στη φάση του πρώτου γκολ, αν και είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι, υπάρχει ένα στοιχείο τακτικής το οποίο βγήκε από αυτά που δείχναμε, αυτά που δουλέψαμε την εβδομάδα στην προπόνηση και βγήκε και στο παιχνίδι.
είναι αυτό που είπα πιο πριν, ότι οι παίχτες έχουν την ποιότητα και μπορούν να βγάλουν πράγματα. Μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις πιο σύνθετες, πιο περίπλοκες μέσα, μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να έχουν τη σωστή πληροφόρηση και την καθαρή κατεύθυνση από τον προπονητή. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η βιντεοανάλυση. Και ένα συγκεκριμένο ρόλο που φαίνεται περισσότερο, είναι αλήθεια, να μην είχαν το προηγούμενο διάστημα και επί Ερέρα, ο οποίος, για να προλάβουμε κάποιους που μπορούμε να πούμε ότι τον κρίνουμε έτσι αρνητικά μόνο, ήταν ένας καλός προπονητής, είχε μια διαφορετική μας φιλοσοφία που δεν τέριαζε αυτή τη στιγμή στις απαιτήσεις του Άρη και ενδεχομένως και στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ δεν έκρινα αρνητικά ούτε κύριο Ερέρα. Ίσα-ίσα εγώ έχω μόνο κέρδος έχω από την εμπειρία της γνωριμίας που είχαμε σε αυτό το διάστημα ως πρώτος προπονητής. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η σχολή των προπονητών της Ελλάδος με το ισπανικό μοντέλο είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Ο ένας στοχεύει στον εαυτό του και ο άλλος στοχεύει πώς θα προσαρμόσει τον εαυτό του επάνω στον αντίπαλο. Σεβαστές και οι δύο. Οι απόψεις ο καθένας κρίνει και ακολουθεί αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Και έχουμε μπροστά μας πλέον και εσείς με τη δεύτερη ομάδα, αλλά η πρώτη ομάδα, ένα παιχνίδι κόντρα σε ένα τρόμο τον οποίο. Στον οποίο έχει αγωνιστεί και εσύ, τον έχει ζήσει, το έχει ζήσει στο περιβάλλον το ατρομή του, τη σύγχρονη εποχή του ατρομή του ως ποδοσφαιριστής από το 2008-2011 και ένα μάτς νομίζω αρκετά καθοριστικό. Μπορεί να μην είναι ντέρμπι, αλλά έχει τη δική του σημασία βαθμολογικά και για τους δύο. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, έχει υγεία, αυτό εκπέμπει και στο ποδοσφαιρικό της τμήμα. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι βγάζει μια ποιοτική δουλειά με αποτελέσματα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια που δουλεύει στην ομάδα. Mm-hmm. Θέλει προσοχή πάρα πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, σαν ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Από το 2008, ας πούμε, στην δεύτερη κατηγορία που είχα πάει, μέχρι και το 2011 που τελείωσε η καριέρα μου στον Ατρόμητο, το συμβόλαιο στον Ατρόμητο, υπήρξαν κάθε χρόνο άλματα προοδευτικά σε οργανωτικό, σε αγωνιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και αυτά όλα σιγά αποδίδουν και τους επιθυμητούς καρπούς. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, νομίζω ότι με ό,τι πίεση και να έχει αυτό, το μοναδικό αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν για μας ικανοποιητικό θα ήταν η νίκη. Για να μειωθεί η απόσταση, να κρατηθούμε ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να ανακτήσουμε μάλλον κάποιους πόντους τους οποίους χάσαμε μέχρι τώρα σαν ομάδα. Έτσι, και θα είναι και σημαντικό για να κρατήσει και ο Άρης τον Ατρόμητο κοντά, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρά την παρουσία του Ατρόμητο στις πρώτες θέσεις βαθμολογίες, είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο την φετινή σεζόν και είναι ακόμα ένα στοιχείο που δίνει νομίζω μεγαλύτερη αξία στην νίκη εφόσον αυτή έρθει την Κυριακή. Μακάρι να κάνετε εσείς την αρχή το Σάββατο στο δικό σας παιχνίδι, 12 η ώρα. 12 η ώρα παίζουμε, ναι, το Σάββατο. Ωραία. Ωραία. Άρα να συγκριθούμε και εσάς καλή επιτυχία για αρχή και φυσικά να δείξετε το δρόμο που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και στην πρώτη ομάδα για το παιχνίδι που έχουμε το απόγευμα της Κυριακής. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Κότς, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για εσένα. Λοιπόν, αυτά από τον Πασχάλη Μελισσά, τον προπονητή της K19 του Άρη. Μας μίλησε και για τη δεύτερη ομάδα και για τον Σάβα Παντελίδη και για το περιεχόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μια ομάδα στην οποία ο Πασχάλης Μελισσάς έχει αγωνιστεί και 3 χρόνια κιόλας, ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας του, από το 2008 μέχρι το 2011. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα έχοντας φτάσει στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, All About Άρης On Air, στον Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, στα 10 λεπτά και μετά από τις 6. Ανοιχτές πλέον και οι γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3-8 για να τα πούμε και παρέα πλέον μετά από τις συνεντεύξεις που είχαμε νωρίτερα. Για εσάς και μηνυματικά φυσικά FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26, αλλά το τηλεφωνικό μας κέντρο πλέον είναι ανοιχτό και σας περιμένει μέχρι και τις 7 παρα 10, 7 παρα 5 που θα πάμε παρέα εδώ πέρα με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη που πάλι πήγε δίπλα βέβαια, ξέφυγε, ξεγλίστρησε, αλλά θα έρθει εντός ολίγων δευτερολέπτων. Από 70 δώρα ρε φίλε, έτυχα το ασπρόμαυρο, είναι δυνατόν.
Καφενείο. Πολύ ωραίο το κουβερτάκι. Καφενείο. Καφενείο είναι το καλύτερο μέσο, ναι, αναπαραγωγής ειδήσεων. Ποιος? Το καφενείο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όχι αυτό το καφενείο που έκανες δίπλα. αυτό είχε άλλες τέτοιες. Άλλα ωφέλη. Άλλα ωφέλη. Για τον όμιλο. Άλλες ειδήσεις. Έτσι. Σαν διευθυντής προγράμματος έπρεπε να παραστείς. Δεν είμαι προγράμματος. Τι είσαι? Προσωπικού. Άλλο προγράμματο, άλλο προσωπικό. Προγράμματο είναι ο Κόλκα. Όχι. Ποιο? Δεν έχουμε διευθυντή προγράμματο. Σαν διευθυντή προσωπικού, λοιπόν. Έπρεπε να παραστείς. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Σταύρο είναι τέτοιο. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Διευθυντή ανάπτυξη. Γενικό είναι ο Γιώργο. Ωραία. Και εσένα θα σε κάνουμε διευθυντή. Τι? Όλα μπαουτάρι. Διευθυντή όλα μπαουτάρι. Στο Λίμπερο. Μάλιστα. Θα διευθύνεις την εκπομπή 5 με 7 δηλαδή. Αυτό που κάνω ήδη δηλαδή. Όχι, θα κάνεις και την εκπομπή. Και δεν θα είμαι καν guest star. Δεν θα έρχεσαι καν. Θα όχι, θα έρχομαι. Τι θα είσαι? Εδώ απέξω με τον Δημήτρη. Τι, παραγωγή? Ναι. Μια χαρά. Άνοιξε γράμμες. Άνοιξε γράμμες. Ανοιχτές είναι, φίλε. 2-31. Α, περίμενα εμένα για να έρθω. Περίμενα είναι σε... λίγο εορταστικό το κλίμα σήμερα. Εντάξει, αφού το δικό σου γκρέζι είναι που τραβάει τον. Γκρέζι. Το γκρέζι φωνή σου τραβάει. Είπα για τον μπάσκετ. Είπα για τον μπάσκετ. Θέλω να πω για το ποδόσφαιρο το εξής τώρα, φίλε. Πες για να πω δεκάδα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σπανός πήγε στην ΚΕΔ αυτή τη βδομάδα. Αλήθεια. Ο Ατρόμητος αδικήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και ο Σπανός, αφού πέρασε ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα, στο οποίο μάλιστα ήταν και κακός ο Ατρόμητος, και έφερε 1-1, πέρασαν 10 μέρες από τη μέρα που αδικήθηκε και μετά πήγε να μιλήσει στην ΚΕΔ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Το μάτς της Κυριακής είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο. Γιατί αν ο Ατρόμητος κερδίσει, τότε αυτομάτως θα αποκτήσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Αν και, πρέπει να δούμε κάτι, ο Ατρόμητος θα παίξει την Κυριακή το 8ο εντός έδρας παιχνίδι του σε 13 μάτς. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά έχει παίξει 3 συνεχόμενα εντός έδρας μάτς. Νομίζω είχε κάνει μια αλλαγή με τη Λαμία, κάτι τέτοιο. Και με τον Αστέρα ενδεχομένως δεν έχει κάνει. 3 συνεχόμενα εντός έδρας μάτς, εκεί που πήρε και τη διαφορά. Άρα, ναι μεν έχει μια διαφορά από τον Άρη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, αλλά ο Ατρόμητος έχει παίξει 8, είναι το 8ο εντός έδρας παιχνίδι, σε 13 παιχνίδια. Δηλαδή είναι στο 7-5 αυτή τη στιγμή. 7 εντός, 5 εκτός. Και αν δεν είχε κάνει αυτό το εξωπραγματικό διπλό στην ΑΕΚ, γιατί είναι εξωπραγματικό, υπό ποια έννοια? Η ΑΕΚ έχει 3 δοκάρια, 17 τελικές και ο Ατρόμητος έχει 4 τελικές και 2 γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, το λέω αυτό για τον εξής λόγο, ότι τα περιθώρια υπάρχουν και στο δεύτερο γύρο, ακόμα και αν δεν κερδίσεις. Εντάξει, άμα χάσεις, σίγουρα θα είναι φαβορί, ο Ατρόμητος θα φύγει 9 βαθμούς. Αλλά εφόσον κερδίσεις, τότε βάζεις πολύ σοβαρά υποψηφιότητα για να τον προσπεράσεις, με δεδομένο ότι θα έχει, επαναλαμβάνω, 8 εντός έδρας παιχνίδια, θα τον έχεις δεύτερο γύρο μέσα στο Βικελίδης και έχεις και 2 λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια. Και αν αναλογιστούμε ότι από τα 6 τα εντός έδρας του Άρη, τα 2 συν 1-3 με τον Παναθηναϊκό είναι ντέρμπι, δεν είναι δηλαδή παιχνίδια στα οποία παίρνεις εύκολα βαθμούς, παίζει το ρόλο του στην οικονομία του πρωταθλήματος και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο και να βλέπουμε και το timing που γίνονται κάποια πράγματα. Όπως πρέπει να έχουμε ως δεδομένο κάτι το οποίο δεν υπολογίζεται πολύ, γιατί ο Ατρόμητος είναι στη θέση που είναι, ότι ο Ατρόμητος είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Άρη στην Ευρώπη. Δεν είναι ο βασικός ανταγωνιστής, υπό ποια έννοια? Ότι μπορεί να βγουν και δύο. Ναι, αλλά είναι αυτός και ο Άρης αυτή τη στιγμή. Αυτός και ο Άρης αυτή τη στιγμή έχουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι 5 ομάδες που βγαίνουν Ευρώπη είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Άρης. Με βάση τη βαθμολογία. Τώρα, αν πάρει το κύπελο ο Απόλλων Πάτρας, okay, θα βγει ο Απόλλων Πάτρας. Λέω Απόλλων Πάτρας που δεν υπάρχει για να καταλάβετε τι εννοώ. Όχι, Ιεράπετρα, αλλά αποκλείστηκε. Ναι. Ναι. Δεν αποκλείστηκε. Ακόμα έχει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων που μπορεί να αφήσει τον Παναθηναϊκό έξω. Να χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Κισαμικό. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Και να κερδίσει η Ιεράπετρα τον Πανετολικό. Η επόμενη φάση του κυπέλου είναι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μετά τις γιορτές. Η επόμενη φάση του κυπέλου είναι την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου. Ναι, 8 Ιανουαρίου νομίζω. 7-8 Γενάρη. Και μετά ξεκινάει. Ας περάσουμε με το καλό. Καλά, ναι, εντάξει. Κοίταξε να βγεις και πρώτος, αν μπορείς.
Γιατί όχι. Γιατί παίζει το ρόλο του και αυτό στην κλήρωση. Έτσι. Βγες πρώτος, να είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός, να προκριθείς. Άνετα. Να του δείξει ένα τρίμπαλο μες στο Βικελίδης, γιατί άντε. Γιατί με εκνεύρισαν. Διπλά είναι μετά. Διπλά. Διπλά. Όλα είναι διπλά. Μάλιστα. Μετά. Επομένως, υπάρχει άλλος ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να κερδίσεις. Εγώ θεωρώ ότι με νίκη ο Άρης, παρόλο που θα φαινομενικά θα είναι πίσω από τον Ατρόμητο, θα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα πλέον στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ξαναλέω, αυτό είναι το 8ο παιχνίδι εντός έδρας για τον Ατρόμητο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει ανάποδα τα πράγματα στο δεύτερο γύρο. Τώρα πάει και κάνει διπλά παντού, άλλο θέμα. Ναι. Δεν τον είδα φέτος όμως να είναι τόσο δυνατός. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα δεύτερη χρονιά με το ίδιο σχεδόν υλικό, με κάποιες προσταφερεύσεις. Με τον ίδιο φυσικά προπονητή, έναν καλό προπονητή εκ του αποτελέσματος. Αλλά είναι και μια ομάδα που θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να την κερδίσει. Του ταιριάζουν τέτοιες ομάδες του Άρη. Τώρα αν ο Κάνα την μπει μέσα στο παιχνίδι και πάει να πάρει το Χ, okay. Εντάξει. Το είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε πάντως στην πράξη. Περιμένει κόσμος? Όχι. Δεν φορμέ σήμερα. Την Αγίου Νικολάου είναι, ρε φίλε. Όλοι έξω είναι. Όλοι είναι στα Τσίπουρα. Στα Τσίπουρα εξαρτάται πού, γιατί λίγο το κέντρο της πόλης είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Χρειάζεται, θέ μου, έχεις και ώρες να βγεις από εδώ. Περιμετρικά του κέντρου. Περιμετρικά του κέντρου είναι, υπάρχει δυνατότητα. Όλοι είναι στα Τσίπουρα ή στα Δακρυγόνα. Ναι, γιατί το κέντρο είναι. Ενημέρωσε μας λίγο για αυτό το θέμα. Είναι λίγο αστακός. Τι γίνεται, έχει επεισόδια ή όχι? Κοίτα, εγώ δεν είδα καθόλου εγώ, γιατί εγώ την μέσα. Ώρα που κατέβαινα δεν είχε ακόμα τίποτα. Απλά κλείναν οι δρόμοι. Είχα χαρακτηριστεί ότι εγώ, ας πούμε, που κατεβαίνω κάθε μέρα. Ενημέρωσε λίγο τον κόσμο. Από τον περιφερειακό και από τον ζωολογικό κήπο με τα κινδύνους της Μακεδονίας Θράκης. Υπήρχε μποντιλιάρισμα πάνω στο σύξου εκεί πέρα. Ναι. Γιατί όλοι συμπροστάτες αποφύγουν το κέντρο, πηγαίνουν από πάνω. Μάλιστα. Και είναι λίγο δύσκολη η κυκλοφορία στους δρόμους. Θα οπλιστείτε με αρκετή υπομονή όσοι είναι να βγείτε με αυτοκίνητο τώρα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένας φίλος εδώ μου λέει ότι στον περιφερειακό προς την πόλη γίνεται τις. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Τατιάνας. Όπα, Στεφανίδου. Ναι. Λοιπόν, ναι, οπλιστείτε με υπομονή γιατί είναι δύσκολα, παιδιά, να ξέρετε έξω στους δρόμους αυτή την στιγμή. Κάτσε να δω, ρε φίλε, τώρα λίγο μήπως υπάρχει, γιατί είδα ότι υπήρχαν και κάποιες εντάσεις σε κάποια στιγμή. Στην Αθήνα, βέβαια, πέσαν και κάτι μολότοφ. Από νωρίς στην Αθήνα ξεκίνησε το Νταβαντούρι. Λοιπόν, περίμενε. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε και σωστοί, υπάρχει πορεία στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στην πορεία συμμετέχουν, διαβάζω εδώ το φεστιβάλ, και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και είναι κλειστή η οδός Εγνατία. Η Εγνατία είναι κλειστή εδώ πέρα από εμάς, από το ύψος Δωδεκανήσου, να ξέρετε. Και λέει ότι στο κέντρο της πόλης υπήρξαν χημικά, μολότοφ κτλ. Που εμείς κλεισμένοι μέσα στο στούντιο δεν τα αντιληφθήκαμε. Είμαστε νομίζω πολύ καλά εδώ πέρα. Εμείς εδώ, εντάξει, βρήκαμε να παρκάρουμε κιόλας και μπάρικα. Ναι. Πού πάρκαρες? Δεν μπορώ να πω. Μην πεις. Καλύτερα. Δεν μπορώ να πω. Ασφάλεια, έχεις Μαργαριτόπουλο, σε στείλω. Λοιπόν, βλέπω κάτι, ναι, όντως βλέπω κάτι μολότοφ εκεί στο ΙΜΑΦ, από εκεί που κατέβηκες δηλαδή. Στο κέντρο κάτι Δακρυγόνα. Δεν ακριβώς από εκεί. Αλλά, ναι. Εκεί στην έκθεση βλέπω διάφορα σκηνικά. Τέλος πάντων, το κέντρο δεν είναι ο καλύτερος. Και κυρίως η περιοχή των πανεπιστημίων, να ξέρετε, εκεί πέρα. Που έχει πολύ για τα πανεπιστήμια έχουν κλείσει από τις 3, δεν έχει μαθήματα, με τις 3 τα μαθήματα. Και μάλιστα από ό,τι μου λέγανε, σε μια σχολή υπάρχει ήδη κατάληψη. Άρα και εκεί πέρα εκείνους χώρους, ειδικά περιμετρικά των πανεπιστήμιων, να τους αποφεύγετε, γιατί εκεί πέρα θα γίνει το μεγάλο το πανηγύρι δυστυχώς. Γιατί τέτοιες μέρες μνήμης, όντως, εντάξει, είναι η χαρά κάποιων άλλων που θέλουν να κάνουν τα βαντούρια στους δρόμους. Λοιπόν, επιπλέον να πούμε ότι εσείς που πίνετε τα τσίπουρα που έλεγα πριν, να μην τρώτε όστρακα. Κατασχέθηκε ένας τόνος ακατάλληλα όστρακα. Οπα, κακό. Οπότε. Γι' αυτό εμείς βαράμε μυστήσιμα εδώ πέρα σήμερα. Αλλά, ναι. Πιο... Ο Σολωμός, φίλε, μια χαρά είναι. Σολωμός, τη Σκωτία. Σολωμός, Σολωμό έχει. Έχει Σολωμό. Δεν πήγα. Έχει. Δεν είδα. Έχει κάτι, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Το Liber Media Group. Είναι Media Group. Όπως είναι Media Group. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Σε σχέση με το εκτός. Μάλιστα. Ποιο εκτός? Εκτός αθλητισμού. Α, εκτός αθλητισμού. Επιστρέψουμε σε εντός αθλητισμού. Στον εντός αθλητισμό περιμένουμε να μας πεις, φίλε, την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Άρης. Ξέρω, μπορώ να σου πω μεγάλη βεβαιότητα. Στο παιχνίδι της Κυριακής. Αλλά... Την πιθανή. Μία αλλαγή θα υπάρξει, αν παίξει ο Ντιγκινή. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Δεν μπορώ να το πω με 100%. Και αυτή θα είναι στην θέση που αναφέραμε και χθες.
και προχθές στο δεξί άκρο της άμυνας. Με τον Τζανακάκη να έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει για πρώτη φορά επί Παντελίδη. Εντάξει, τρία μάτς είναι έτσι κι αλλιώς, φίλε. Ναι. Κοίτα, είναι μια. Αν τον διαλέξει, τον επιλέξει τον κριτικό μπάκο, ο Παντελίδης δεν θα έχει να κάνει μόνο με την παρουσία του Κωνσταντινίδη, ας πούμε, κοντά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Γιατί στα μάτια των ανθρώπων του Άρη, ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν τόσο κακός όσο μπορεί να λένε πολλοί άλλοι, να ξέρεις. Γιατί τα μάτια του Άρη τον βλέπουν με συμπάθεια. Όχι με συμπάθεια. Αλλιώς βλέπει ο προπονητής Χρήσανθε την παρουσία ενός παίκτη στο γήπεδο, αλλιώς τη βλέπουμε εμείς. Με άλλα δεδομένα. Ή κάποιοι άλλοι είναι ο προπονητής. Και βαθύνει περισσότερο. Προπονητής, βέβαιος, ναι. Είπες όπως το βλέπουν κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι εννοώ. Εννοείς κάποιοι άλλοι τον προπονητή. Οι άνθρωποι του Άρη είναι ο προπονητής ή οι άνθρωποι του Άρη είναι ο Καρυπίδης, ο Διαμαντόπουλος. Είναι και ο προπονητής. Ο Τερζής. Είναι και ο προπονητής. Ο Σκάουτερ και ο τέτοιος. Είναι και ο προπονητής. Είναι και οι άνθρωποι του γύρω του. Στο είπε ο Σάββας ότι λοιπόν, δεν είναι όσο. Με πήγα να πει χρόνια πολλά πριν το παιδί μου και του λέμε το Κωνσταντίνο τι γίνεται και μου λέει εντάξει. Και γιατί δεν το είπε χθες που τον πήρε να τον πει χρόνια πολλά. Δεν τον πήρε. Έτσι είναι αυτά. Παρέλειψα. Ο Παντελίδης παίρνει τον Παπαδόπουλο. Έτσι, για χρόνια να τα πολλά. Βλέπετε αυτά. Ναι, έτσι. Και να τα ακούτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν πήρε ποτέ. Λοιπόν. Δεν πήρε ποτέ. Να είναι στο αυτοκίνητο τώρα ο Παντελίδης να οδηγάει. Τι λέει αυτό. Να ακούει και να λέει. Δεν αφού δεν τον πήρε. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι τον πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν. Λοιπόν. Είναι πιθανό λοιπόν να τον Τζανακάκη γιατί αν τον χρησιμοποιήσει που είναι πολύ πιθανό είναι γιατί θέλει να τον δει κιόλας. Τον Τζανακάκη. Έτσι να τον δει. Σε αυτό το μάτς τον δει. Θέλω να το δει σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Να του δώσει ευκαιρία λοιπόν, όχι να τον δώσει. Ναι, να του δώσει μια ευκαιρία. Και να τον δει κιόλας, ρε παιδί μου, κάτω από τις δικές του οδηγίες, πώς λειτουργεί, ρε Χρήσανθε. Τον ξέρει επί Ερέρα, δεν τον ξέρει με τη δική του παρουσία εδώ πέρα. Εντάξει, μη καλείτε, παιδιά! Ναι. Μη καλείτε. Ναι. Έχουμε εκπομπή. Ναι. Εντάξει, ρε Χρήσανθε, τι να κάνουμε. Μια μέρες. Σύλληψη βλέπω εδώ. Είναι μέρα γιορτινή. Λοιπόν. Το βλέπω. Γι' αυτό έχει πάρει φωτιά η πόλη. Για μένα, ναι. Και για τους Νικολάδες. Κατά τα άλλα, νομίζω πέραν του δεξιού άκρου τη άμυνα δεν θα δούμε κάποια αλλαγή. Λάθος. Αν ο Ντιγκινί παίξει, μένουμε λογικά στη μία αλλαγή. Αν γίνει και αυτή. Αλλιώς θα πάμε και σε δεύτερη. Δηλαδή, αν ο Ντιγκινί δεν παίξει, θα πάμε στην επιλογή του Μαρτίνες. Πολύ πιθανό αυτό. Λάθος είπες. Λάθος. Πήγε από λάθος τέτοιο. Α, το βίντεο που βλέπει ο Χρήσανθος. Ναι. Θα συμμετέχει λίγο στην εκπομπή. Συμμετέχω, ρε φίλε. Γκέσταρ. Λοιπόν. Έκανα την πιο κέρια ερώτηση πριν. Ποια? Έδωσε την ενημέρωση στον κόσμο με την ενδεκάδα. Αυτό. Τι άλλο ήθελε να δει, πώς άλλο. Κατά τα άλλα δεν θα αλλάξει κάτι και δεν βρίσκω και το λόγο να αλλάξει κάτι. Ατρομήτου του έχει. Όχι, ακόμα δεν έχουμε εικόνα για τον Ατρόμητο. Είναι η αλήθεια. Να μεταφέρω του χαιρετισμού του Νίκου Λαζαρίδη στο κοινό τη Θεσσαλονίκη. Ένα. Έδωσε ευχές. Ένα παιδί. Έδωσε ευχές. Φυσικά. Ένα. Δεν πιστεύω να βγει. Τι? Δεν γιατί γιορτάζει, φίλε, να το πω να βγει στο ραδιόφωνο τώρα. Ναι. Λοιπόν, και δεν έχω και. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μου προσφέρει κάτι ένα άνθρωπο του Ατρομήτου. Τι? Είναι και μέρες Μαδρίτης τώρα, 1η Δεκέμβρη. Είναι, αλλά είναι στέλεχος του Ατρομήτου. Του φέρνει σε δύσκολη θέση από τη μία. Απ' την άλλη, μιλάει ως εκπρόσωπος του Ατρομήτου. Εγώ δεν είμαι φαν, ξέρεις. Του να ακούω τον αντίπαλο προπονητή, τον αντίπαλο παίκτη, τον αντίπαλο στέλεχος. Αντίπαλο προπονητή, εντάξει. Δεν είναι προπονητής ο Λαζαρίδης ή έχει είπα, ένα. Ρε, φίλε, έχει προπονητή, ένα... παίκτη, στέλεχος σου είπα. Ναι. Δεν είμαι φαν. Δεν θεωρώ ότι προσφέρει κάτι ο αντίπαλος προπονητής, παίκτης ή στέλεχος σε μια εκπομπή όπως το Λαμπαουτάνης. Να μου πει σε μια άλλη ουδέτερη δισογραφική εκπομπή ενδεχομένως. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το Λαμπαουτάνης το κάνουμε για να μιλάμε δύο ώρες για τον Άρη, να λέμε πέντε πράγματα με την προσέγγιση. Την κυτρινόμαυρη. Από εκεί και έπειτα μπορούμε κάλλιστα να σας μιλήσουμε και με ουδέτερο τρόπο και με οπαδικό τρόπο και με φίλαθλο τρόπο και με οποιονδήποτε εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Απλά εγώ θεωρώ ότι εντάξει, να βγάλω το Λαζαρί δεν θα μου μιλήσει αληθινά σε αυτό το παιχνίδι ο Νίκος και το λέω για ένα παιδί το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπάλληλος του Ατρομήτου. Αλήθεια. Δηλαδή τι θα μου πει. Του είπα και εγώ, μου λέει να και εσύ να είσαι καλά και τα λοιπά. Λέω, ναι. Θα είμαι καλά, να σε κερδίσω την Κυριακή. Γελούσε. Γελούσε, ναι. Αλλά στην ουσία τι έλεγε από μέσα του. Έλα εδώ να σε ρίξω δύο γκολ. Καλά, ναι, εντάξει. Άρα, κατάλαβες γιατί δεν θέλω τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Και πάντα, το ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια μου λες να βγάλω τον προπονητή του. Όχι. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Τον παίχτη του, όχι, δεν θέλω.
Είναι γενικό... άλλο να τον βγάλεις για να μιλήσει για ένα γεγονός. Ναι. Για να γίνει κάτι, ας πούμε. Και να τον πάρεις να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ναι, ειδησιογραφικά έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Δηλαδή, βγάλε μου τον Μπουζούκι τώρα να μου πει πόσο πέναλτι ήταν το παιχνίδι στο μάτς με τον Άρη. Τι τον έκανε ο Σιώπης. Ναι, εκεί θα έχει αξία και για τον Άρη. Και θα μπορέσω να δώσω και κάτι στον Άρη εγώ μέσα από τις ερωτήσεις. Ψάχνουμε το ιδιαίτερο. Αλλά να βγάλω τώρα τον προπονητή ή το στέλεχος του οποιοδήποτε ατρωμή του, τι να μου πει. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα μου πει. Βγάλαμε το Χιμένεθ, το φάγαμε. Τελείωσε αυτό. Το Χιμένεθ δεν τον βγάλαμε, ρε φίλε. Το βγάλαμε για το Ματέο, εντάξει. Ως αντίπαλο προπονητή. Ναι, το βγάλαμε. Αυτό σου λέει. Αυτή είναι μια δική μου λογική. Ναι. Άλλοι συνάδελφοι έχουν διαφορετική λογική. Θεωρούν ότι μπορούν μέσα από μια συνέντευξη ή μια τοποθέτηση κάτι έριξα. Τι έριξα. Τι. Ωραία. Ενός αντιπάλου προπονητή πριν ή μετά το ματς. Ναι. Που το μετά το ματς έχει την αξία του. Αλήθεια. Να ακούσω την άποψή του. Αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί δεν τον βγάλουμε. Λοιπόν. Mm-hmm. Άρα, ορθώς δεν βγάζουμε, φίλε, τέτοιους. Εγώ θεωρώ. Στην εκπομπή σου θα δούμε, δεν γίνει. Καλά, μπορεί και να βγάλεις. Δεν μου αφήνεις και πολλές επιλογές έτσι. Στην εκπομπή σου είπα. Στην εκπομπή, στην εκπομπή σου. Εκπομπή μας. Εκπομπή μας. Εκπομπή μας. Εκπομπή σου το βράδυ. Εκπομπή σου. Το βράδυ είναι πιο χαλάρη. Που είναι η εκπομπή σου. Ναι. Πραγματικά. Είναι πιο χαλάρη το βράδυ. Σου. Σου. Μου σου του. Μου σου είναι του. Η εκπομπή το βράδυ. Δεν χάνεται. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και είναι και ορταστική σήμερα. Τους ακούω τακτικά. Δύο Νικολάδες. Με αυτόν τον προπαγανδιστή που κάνει εκπομπή το βράδυ. Δεν ακούς ποτέ, πιστεύω. Και ακούω και διαβάζω. Ποτέ δεν. Αυτά που γράφει θα το εξηγήσω μια άλλη φορά. Σήμερα γιορτάζεται και αν δεν ξεφωνήσω. Ο άλλος λέει: υπάρχει βίντεο. Τι? Υπάρχει βίντεο. Τι βίντεο, έχει δει, κάθισε το είδε. Βεβαίως. Κάθισε και είδε δύο ώρες βίντεο ο συνάδελφος. Το επίμαχο σημείο. Το επίμαχο σημείο πότε ξέρουνε. Το επίμαχο σημείο λέει δεν υπάρχει. Το επίμαχο σημείο. Συνάδελφος λέει. Το επίμαχο σημείο. Το επίμαχο σημείο, άρα υπάρχει το σημείο το οποίο είναι επίμαχο. Που υπήρξε επίδεση δηλαδή. Ανεβαίνει το τέτοιο. Ε? Ανεβαίνει. Μπορεί να απαντά λίγο σοβαρευτή. Όταν λέμε επίμαχο σημείο. Τι εννοούμε επίμαχο σημείο. Τι εννοούμε επίμαχο σημείο. Στο οποίο λέει θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι δέχτηκε την επίθεση ο κ. Κάλλη. Θεωρούν ότι δέχτηκε. Ναι. Δεν τον πέτυχε αντικείμενο. Λέω... Πετούσε ένα πουλί και τον κουτσούλησε. Τα λόγια του συναδέλφου. Ναι. Λοιπόν. Πε στον συνάδελφο ότι είναι σκανδαλάρα ολκή το συγκεκριμένο. Έτσι. Και είναι ντροπή. Ωραία. Είναι ντροπή. Αυτό. Όπω τα έλεγε. Είναι μετά φταίει όμως η ΔΕΗ που κάνει διακοπές στο παλέ. Και πέφτει το ρεύμα. Άτιμη ΔΕΗ. Ο Άρης φυσικά τι μπορείτε. Άτιμη ΔΕΗ. Mm. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. 6.30 φτάσαμε. Διάλειμμα θέλει ο Πύρος διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Για κανένα τεταρτάκι θα πάμε ακόμα παρά μέχρι και τις 7 παρά. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 231-0287 και 3 οκτάρια. Εδώ παρά με Χρήσταν Τσαλτίδες, σας περιμένουμε μέχρι και τις 7 για τα σχόλιά σας, για τις τοποθετήσεις σας ενώπιση και του αγώνα με τον Ατρόμητο, ενώπιση και του αγώνα μπάσκετ που υπάρχει με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στο Νίκ Γκάλης Χολ. Ακούσατε νωρίτερα για Σόουζα, ακούσατε για την κοινή αύριο, περιμένουμε την προπόνηση για τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση του Γάλλου. Σας είπαμε δύο-τρία πραγματάκια και για την εντεκάδα που είναι πιθανό να δούμε από τον Σάβα Παντελίδη στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με μία αλλαγή πολύ πιθανή, αυτή του Τζανακά και του Κωνσταντίδη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Θα δούμε και στην αυριανή προπόνηση πώς το σκέφτεται ο 53χρονος τεχνικός. Βλέπω τώρα ότι γίνονται πραγματάκια στο κέντρο της πόλης. Πάμε όμως στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ. Η πόλη μέσα το κέντρο είναι μπάχαλο. Είναι, ναι. Δυστυχώς είναι. Άστα να πάνε. Είναι. Αυτά για τα χρόνια πολλά πήρα. Να είσαι καλά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Καλό κουράκι σε σένα, γιατί είσαι ο κέντρος σε κόβω να είσαι και ζω σου. Όχι, ευτυχώς αυτή τη στιγμή είμαι στα ΚΤΕΛ. Α, εντάξει. Περιμένουμε στην ουρά, εντάξει. Έχεις πάρει μια καλή απόσταση. Καλά είσαι. Εντάξει. Ό,τι επιθυμείς και πάλι. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, ωραίος. Πήγα να κάνει τις ευχές του και έκλεισε. Κυμπάρης, ωραίος, ρε φίλε. Εντάξει. Εσείς εδώ πέρα που βγαίνετε και λέτε και λέτε και λέτε, πού είστε για ευχές. Δεν σας βλέπω, λοιπόν. Είναι δύσκολη κατάσταση στο κέντρο. Οπλιστείτε με υπομονή. Αποφύγετε βασικά το κέντρο. Απλά οπλιστείτε με υπομονή όσοι κινηθείτε περιφερειακά του κέντρου. Γιατί υπάρχει πολλή κίνηση.
πολύ καθυστέρηση και θέλει κουράγιο για να τη βγάλουμε τη σημερινή ημέρα. Τι να κάνουμε. Έρθει και ο Γκέσταρ. Λοιπόν, για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Για να τα πούμε παρέα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα, ρε φίλε, ότι ο Άγιος Νικόλαος λέει πέρα να προστάσει του ναυτικού. Αυτό που θα σου πω θα συνεργοποιήσει πάρα πολύ. Είναι προστάτης των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα πρέπει να κερνάς. Γιατί? Γιατί? Εσείς πρέπει να μην κερνάτε. Γιατί σας προστατεύω. Εσύ προστατεύεις εμάς. Ενέργεια, αφού προστάτης λέει των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και των φαρμακοποιών. Και των... εδώ. Αλλά και των ληστών, λέει, που έχουν μετανιώσει, λέει, για τα δικήματά τους. Έχουμε γραμμή, Δημήτρη. Α, γιατί άκουσα τηλέφωνο. Λοιπόν, το άκουσα να χτυπάει φίλοι νωρίτερα. Δεν προλάβες να το σηκώσει. Λοιπόν, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι απορροφημένος ο Χρήστης, να μας βλέπω σε κάτι. Ναι. Το οποίο διαβάζει με βλαβική προσήλωση. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς τον. Βρήκα άδεια τη γραμμή και λέω να ξαναπάρω. Καλά έκανες. Λοιπόν, θέλω να πω για όλους αυτούς που παίρνουν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και λένε για τον Παντελίδη, όχι γιατί έβαλε τον αυτόν και δεν έβαλε τον άλλον και γιατί έκανε αυτό και δεν έκανε εκείνο και δεν έκανε το άλλο. Ρε Μουρίνιο, όλοι σας, που έχετε κάνει προπονητές και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς? Ο εκάστοτε προπονητής έχει τους παίκτες μια εβδομάδα, έχει κάνει τα πλάνα του, βλέπει το παιχνίδι και ανάλογα κάνει τις αλλαγές. Πού έχετε κάνει προπονητές και ξέρετε ότι δεν έπρεπε να βάλει τον ένα και τον άλλον και έπρεπε να βάλει τον άλλον, ναι, που θέλατε εσείς? Είναι αυτό που έχω πει και εγώ, ας πούμε, και το έλεγα πριν με τον Χρήστο, ότι αλλιώς κρίνουμε εμείς, αλλιώς κρίνει ο προπονητής. Ξέρει σίγουρα 2, 3, 4, 5 πράγματα παραπάνω. Σίγουρα στα εκατομμύρια των Αργανών κάποιοι θα συμφωνούν με τον προπονητή και κάποιοι δεν θα συμφωνούν. Ναι. Δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε. Δείτε τη μετά Μουρίνιο εποχή, τη μετά Σερ Άλεξ εποχή. Η Μάντσεστερ που έχει, μέχρι που πήγε στη Μάντσεστερ, ήταν προπονητάρα, είχε πάρει τα πάντα και τώρα δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Εσείς μέσα σε 6 μήνες θέλετε να φτιάξει ομάδα και να πάτε για πρωτάθλημα και να πάτε δεν ξέρω πού θέλετε να πάτε. Ναι. Εγώ θέλω 52 βαθμούς να μαζέψουμε και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. 52, μάλιστα. 52. Μπορεί να είναι αρκετή, μπορεί και όχι. Θα δείξει αυτό ανάλογα πώς θα πάει και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι με 52 βαθμούς βγαίνεις άνετα. Και την πρώτη, χρονιά στη Β' Εθνική με τους βαθμούς που είχαμε μαζέψει, άνετα υποτίθεται έπρεπε να βγαίναμε. Αλλά με την Μπαρτσελόνα από την Φιώτιδα δεν. Καλά, άσε τώρα τη Β' Εθνική. Εγώ πιστεύω με 52 βαθμούς βγαίνεις άνετα. Γιατί. Το είπα και άλλη φορά, τα προηγούμενα χρόνια με 45, 46, 47 παλεύαμε, θα βγούμε, δεν θα βγούμε, ναι. Θα βγούμε, δεν θα βγούμε, οπότε πιστεύω με 52 είμαστε καλά. Μακάρι, θα δούμε, έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτά. Ωραία, έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. 52, 52, μπορεί να είναι αρκετή, μπορεί και όχι. 52, ναι. Πώς έχω τώρα, 19, πόσα μάτς έχει? 18. Άρα σε 12 μάτς πήρα 19. 7, 18, κάπου γύρω. Και σε 18 μάτς θα πάρω 33. Ναι. 3, 10, 3, 3, 8, 20. Από τους 54 θα πάρω τους 33. Ναι. Δεν θα είναι και άσχημα, νομίζω, σας πούμε. Δεν μπορείς να πάρεις και περισσότερους, βέβαια. Εντάξει. Όχι, λογική μου ακούγεται. Έχει μια λογική. Πάντως από εδώ και πέρα έχεις ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα. Θεωρητικά βατό, βέβαια. Μέχρι το επόμενο ντέρμπι που έχεις να δώσεις με τον Μπάουξ στο δεύτερο γύρο. Καλά, δεν είναι εύκολο ούτε ο Ατρόμητος ούτε η Ξάνθη. Δεν είναι τα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει. Είναι δύσκολες έξοδοι. Okay, αλλά δεν είναι τώρα να πας να παίξεις το Καραϊσκάκη και να πας να παίξεις μέσα στην Τούμπα, ας πούμε. Δεν είναι τέτοια παιχνίδια. Okay.
Στην Τούμπα το έχω το διπλό. Εύκολα. Θα το πάρουμε, λες. Να το πάρουμε. Το διπλό. Μάλιστα. Με 50 διαιτησία που θα έχει. 50 διαιτησία. Δεν θα είναι πολύ ωραίο ο Κομίνης για εκείνο το παιχνίδι. Ξένος θα μπει. Καλά, εκεί είναι λογικά. Θα μπει ξένος, βέβαια. Όχι, το έχουν πει ότι στο ΠΑΟΚ Άρης θα μπει ξένος. Θα μπει ξένος. Στα άλλα παιχνίδια του Άρη, με τους υπόλοιπους, δεν βάζουμε ξένο, βέβαια. Εντάξει, οκ. Εδώ δεν βάλαν διεθνή φίλε στο Περιστέρι. Παίζει ο τρίτος με τον πέμπτο. Ναι. Έτσι, αφού δεν υπάρχει μαλλί, ρε φίλε. Το έχουν πει ότι λέει το μπάτζετ το φετινό είναι συγκεκριμένο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βρήκαμε τη δικαιολογία. Δεν μπορούμε, λέει. Ναι. Γιατί τι διαφορά έχει. Ξένοι παντού. Τι διαφορά έχει το κόστος του ξένου. Το αεροπορικό εισιτήριο από τη Ρόδο για την Θεσσαλονίκη. Πάλι αεροπλάνο την... παίρνουν. Πάλι σε ξενοδοχείο δεν μένουν. Πάλι σε ξενοδοχείο μένουν. Πάλι ταξί παίρνουν. Ναι. Εντάξει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση. Ναι. Πριν το μάτσι με τον Παναθηναϊκό, που έρχονται οι δύο αποστολές, φτάνει πρώτο του Παναθηναϊκού, μετά φτάνει του Άρη. Mm. Και μόλις φτάνει του Άρη στα καπάκια, ανοίγουν το δρόμο οι κλούβες των μάτσι Παπαναστασίου και ο κόσμος κυκλοφορεί ελεύθερα, πάνε να μπει στις θύρες κτλ. Και μέσα στον κόσμο φτάνει το ταξί με τους διαιτητές. Για να δείτε τι πολιτισμός υπάρχει στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι. Mm. Όχι μόνο εντός στις κερκίδες, αλλά και έξω. Mm. Ήρθε ο Τζοβάρας με τον κόσμο εκεί πέρα γύρω-γύρω, κατέβηκε με τους βοηθούς από ταξί, κυμπάρις ωραίος, μπήκε μέσα από θητήρια. Mm. Δεν κουνήθηκε φίλο. Πώς έφυγε. Τίποτα. Μετά δεν... Πάλι κύριος έφυγε, αλλά... Πάλι κύριος έφυγε βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν η ίδια η άνεση. Εντάξει. Οκ, okay, αλλά υπήρξε μια άνεση με την οποία ήρθε ο εν λόγω διαιτητής στο μάτς με τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή. Μέσα στον κόσμο, γιατί ήμασταν και μπροστά κιόλας. Λοιπόν, ένα μήνυμα που έστειλαν σπίτι νωρίτερα για τον Πασχάλη τον Μελισσά. Μάλιστα. Από Σταυρότητα, Σαλονίκη, ο Χρήστος. Τα είπε καλά ο Πασχάλης. Μπορείς να μπεις στο Λαμπαουτάρης. Ευχαριστώ. Και να το διαβάσεις. Θα υπάρχει και το ηχητικό σε λίγο, όπως υπάρχει ηχητικό και από τον Βαγγέλη τον Πανταζή. Που να τα ακούσω κιόλας δηλαδή. Που μας είπε να τα ακούεις βεβαίως. Μας είπε Κασόζα και. Θα μπήκε στη σημερινή απομαγνητοφώνηση εκπομπή φωτογραφία μου. Νομίζω ότι σήμερα δεν χρειάζεται να την βάλει τη φωτογραφία του. Εσύ που φτιάχνεις όλα και τα τέτοια. Βάλει δικιά μόνο. Κόψε τη μέση. Θα μπει. Για μια selfie να βάλει. Είναι το μαζί του ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα κάνει μαζί του ο Χρήστος Τσαλδίνης. Είναι το μαζί του. Κάνει, να αλλάξει νομίζω. Να αλλάξει σήμερα πρέπει. Φίλε, τι να κάνω. Είμαι... Τι είσαι. Καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, την μέρα τη γιορτή, μα αντί να είσαι εσύ έξω. Αν είμαι εγώ έξω, εσύ. Έτσι αντιλαμβάνεσαι τις διαφορές. Ε? Έτσι αντιλαμβάνεσαι τις διαφορές. Εντάξει, εγώ είμαι. Όχι, πώς δεν είσαι εσύ επαγγελματίας. Μα επαγγελματίζει. Για επαγγελματικούς λόγους ήμουν εκεί που ήμουν. Γιορτές γενέθλια δεν έχει. Έτσι. Όταν μπήκαμε σε αυτή τη δουλειά, μας το είπαν. Μας είχαν προειδοποιήσει. Σωστό. Μας τα είχαν πει. Εσύ τα ξέρεις τουλάχιστον. Ναι, εμείς είχαμε άνθρωπο να μας τα πει τότε. Μας δεν μας τα πάνε. Και Γαλέκος λέει: αυτή η δουλειά λέει είναι έτσι και έτσι. Εντάξει. Δεν έχεις αργίες. Okay. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι. Είπαμε για την 11. Μπάσκετ, είπες τίποτα. Μπάσκετ. Παίζουμε με την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε. Και σου στείλαν την Τζαρούχα. Την έχει στα μπάρι και αυτή να έχουμε φίλο. Φυσικά την έχω στα μπάρι. Μάλιστα. Καλή. Τραγική διαιτησία στο παιχνίδι με το Λαύριο. Τραγική. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Να, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, γερός και να δεις και τον Άρη μας όπως το γουστάρεις. Ψηλά. Έτσι, μπράβο. Λέγατε πριν για τους προπονητές και για τις γνώμες. Ναι. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που γκρίνιαξε στην αρχή που έφυγε ο προηγούμενος και του Παντελίδης. Αλλά νομίζω ότι όχι μόνο περιθώριο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή πρέπει να στηρίξουμε. Και δεν στηρίζουμε τον προπονητή καθαρά, στηρίζουμε τον Άρη. Αυτό. Απλά, στεγνά, τίποτα άλλο. Αυτό παιδιά. Έτσι. Να καλό να βράδυ. Καλά. Να είσαι καλά. Όριος. Και αυτή είναι και η λογική, ρε φίλε. Λιτός, στηρίζω... λακωνικός. Στηρίζω πρόσωπα. Μα δεν είναι στηρίζω πρόσωπα. Είναι η ομάδα. Στηρίζω την ομάδα. Και δεν τα ξέρουμε όλα. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Με φοιτητή ζωγνώ του λέει Ιωάννα Μπέλα. Μάλιστα. Τώρα την έμαθα εγώ την Ιωάννα. Και εγώ δεν την ήξερα, η αλήθεια να σου πω. Ναι. Έγινε γνωστή και είναι στάρ Ελλάς. Τι ξέρω. Δεν εντάξει, έχω... ωραία είναι. Δεν έχω ιδέα. Έπαιζε βόλες στον Ηρακλή. Ο Ματζιούκης κοιμάται όρθιος. Θα μας... τον ακούσουμε σε λίγο. Δεν μας είπε τίποτα. Ηρακλής Μπενφίκα. Έτσι. 7.30 ώρα. Από τις 7 θα μιλάει. Από τις 7 θα μιλάει. 7.30 ώρα θα γίνει το πρώτο σερβίς στο κλεισό της Μήτρας. Θα τον ακούσετε τον Γιώργο.
που θα μας μεταφέρει μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Live θα είναι από τη Μίκρα δηλαδή. Ναι, μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Και 7 με 7.30 θα κάνει και εκπομπή live από εκεί. Ναι. Τι Λίμπερο είσαι, ρε. Λίμπερο Media Group. Λίμπερο Media Group. Η Ιωάννα μπορεί να έρθει να κάνει ένα σερβίς εδώ στο Λίμπερο. Το εναρκτήριο. Το εναρκτήριο. Ναι. Τη φάγατε την κοπέλα. Εντάξει, μωρέ. Είπε ένα τέτοιο. Όλοι πέσατε οι φεμινίστρες τώρα, εντάξει. Ξέρω πολλές που δεν έχουν φάει χαστούκι, αλλά το είπε. Καταρχήν δεν υπάρχει άντρας να βαράει γυναίκα. Αυτή είναι, έπρεπε να είναι η ερώτηση. Ότι ο άντρας δεν πρέπει να χτυπάει τη γυναίκα ποτέ. Ναι. Ούτε η γυναίκα χτυπάει τον άντρα. Με τα λόγια της. Ύμνη στην Ισπανία για Ματέο Γκαρσία. Ναι. Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Μαλατζερικό μου το στείλαν και εμένα. Μάλιστα. Πού το. Ο δημοσιογράφος λέει της Ισπανικής του σελίδα. Αναφέρει σε μεταγραφικά σενάρια που έχουν αρχίσει με βρει την πολύ καλή παρουσία του. Λέει με την ΑΕΚ και Ολυμπιακό τον παρακολουθούν σύμφωνα. Η ΑΕΚ να πάρει το Ματέο δύσκολα. Να ξέρετε. Δύσκολα. Και με τη ρήτρα κιόλα. Με τίτλο λέει το άρθρο στην Ισπανία, Ματέο Γκαρσία, το διαμάντι τη Λας Πάλμας που λάμπει στην Ελλάδα. Τώρα το καλοκαίρι θα πας να μιλήσουμε με τον Μπάκο για τον Ματέο. Και αν τον έχω κλείσει πριν το καλοκαίρι. Αν δεν τον έχει κλείσει πριν το καλοκαίρι, σου λέω. Θα πάρει ο Μπάκο τη ρήτρα. Θα πάει ο κ. Σαματόπουλο στον Μπάκο Ερέρα, που έχουν και καλέ σχέσει έτσι κι αλλιώ. Όχι επειδή κάποιοι πήγαν του βγάλουν, δεν έχουν. Λοιπόν. Και να πει θέλουμε, τι θα κάνουμε, κόσμο με τον Ματέο και τα λοιπά. Αντίνος, έτσι. Θα γίνει δουλειά. Μπορεί να είναι και σύμμαχος, μπορεί και όχι. Θα φανεί. Το επόμενο καλοκαίρι. Το θέμα με τον Ματέο Γκαρσία. Έχουμε ακόμα δρόμο να ασχοληθούμε. Βλέπω πάντως αυτός που γράφει το κείμενο για να καταλαβαίνετε. Διαβάζετε κάτι και τρελαίνεστε. Γράφει. Ο μόνος που τον ανταγωνίζεται στο σκοράρισμα είναι ο Τινίσιος Χαμζά Γιουνές, με τον οποίο έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίδυμο στην επίθεση. Γράφει στην Ισπανία ο ρεπόρτερ. Δεν έχει δει ούτε ένα μάτς του Άρη. Πολύ αποτελεσματικό. Δεν το λες. Αποτελεσματικό δίδυμο. Δίδυμο κιόλας. Για να δείτε ότι γράφουν ό,τι να είναι. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι να είναι. Δεν το λες. Δίδυμο δεν το λες. Και τόσο αποτελεσματικό δεν το λες. Λοιπόν, βάλ το Γιώργο κάτω. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να συμπληρώσω ότι είναι τα αστεία σενάρια για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακολουθεί η ώρα για μπλε. Live από τη Μίκρα με Γιώργο Ματζιούκη. Έχει να πει, λέει, για ποδόσφαιρο. Έχει να πει για μπάλα. Έχει να πει για ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει να πει για μπάσκετ κάποια πράγματα και θα κάνει και ένα pre-game γιατί είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό αυτό, έτσι. Ωραία. Και μετά θα τον ακούσετε στην περιγραφή. Έχει και μαρμίτα μετά. Και για μένα στη μαρμίτα θα πετάγεται πάλι ο Ματζιούκης. Έχει και μπαλαντέρ μετά το βράδυ, 10-12. Μέχρι τότε θα παίζει βόλεϊ η ώρα. Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Δεν νομίζω. Στο βόλεϊ μου είπε η αγάπη 0-3. Ότι θα έχετε τέτοιο. Τι? Θα έχετε κάτι δηλώσει Βαρέλα που έκανε στο βόλεϊ, μια εκδήλωση. Στο μπαλαντέρ, μάλλον εννοεί. Στον μπαλαντέρ εννοώ. Στο μπαλαντέρ, ναι. Το είπα, στον μπαλαντέρ. Στο βόλεϊ είπε. Λοιπόν, στο βόλεϊ δεν είναι. Εννοούσα το λίμπερο του βόλεϊ. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι να είναι. Ναι. Και ζούγκλα φυσικά μετά με κύριο Ζαγόρα. Θα βγει ο καθηγητής να μας πει deliberately, δεν ήταν deliberately. Deliberately. Να μας πει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ποιοι? Εγώ και εσύ. Ναι. Λοιπόν, εδώ, θα είσαι γιατί μετά έχεις να πας προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, με τι θα πάω? Με μένα δύσκολα. Γιατί? Γιατί μετά πρέπει να σε γυρίσω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όχι. Είσαι μια προοπτική. Τι είναι μια προοπτική? Να γυρίσεις. Θα έρθω Δευτέρα να σε πάρω από το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι αυτή η προοπτική είναι αρκετή. Εντάξει, θα πάω με το αμάξιμο. Περιφερειακό μετά τσακ. Τσακ, περιφερειακό. Τσακ. Όχι, μέσα από το κέντρο καλύτερα. Για να με σταματάει και η τροχέα για έλεγχο. Έγινε και αυτό. Με σταμάτησαν. Πότε? Το προχθές. Την Τρίτη. Μετά το. Κανονικά. Και μάλιστα με σταμάτησαν οι ειδικές δυνάμεις. Πώς αυτούς, οι περίεργοι, πώς λένε αυτούς. Οι διασφιά. Όχι, οι άλλοι. Ζητάδες. Όχι, όχι, κάτι τους λένε με συγκεκριμένο τρόπο. Που ψάχνουν για τρομοκρατικά και τέτοια. Κατέβασα τζάμια και τέτοια. Κατέβασα πίσω ένα εφημέ. Special και forces. Είπα. Και το χρήσα, παιδιά, καρεκλάκι έχω. Δεν έχω καμιά ρουκέτα. Είναι, αλλά είναι υποχρεωμένοι να τσεκάρουν. Εντάξει. Να τσεκάρουν. Να δουν τι γίνεται. Κάνε τον κύριο δημοσιογράφο. Μου τσεκάρουνε. Δεν σε ξέρουν όλοι. Κι όμως με ήξερε στο περιπολικό και με έκανε και πλάκα. Α, ωραία. Χαιρετίσματα στον Αλέξη. Μάλιστα. Τι νόμιζες, θα με ξέρανε? Αυτό που με σταμάτησε με ήξερε. Μου πείσουμε, κατέβα στο τζάμι. Σιγά, ρε φίλε. Σιγά. Μα δεν με είδε. Μόλις με είδε. Μετά. Που με είδε. Έμφυ με τζάμια μου θέλατε. Φοβήθηκε, νομίζεις. Καλά, ναι. Λοιπόν. Έτσι βγαίνει τα μάξια εργοστασιακά. Α, ναι. Ναι. Πίσω, όχι μπροστά. Ναι, μπροστά. Μπροστά είναι να κάνουμε. Για να μην φαίνονται τα παιδιά. Γι' αυτό γίνεται, είναι φημία το τζάμι πίσω. Προστατεύει τα παιδιά. Μάλιστα. Και είναι και πολλά ζωή να έχουν. Ζωή να έχουν. Λοιπόν. Βλέπει το καρεκλάκι με το φακό.
Λέω, τι περίμενε, καμιά ρουκέτα. Παιδικό καρεκλάκι λέω. Σήκωσε το καρεκλάκι να δούμε τι έχει από κάτω. Για σήκωσε το. Όχι, φίλε, μου κάνανε έλεγχο, μου καθαρό. Ούτε στην εφορία χρωστάω, ούτε. Και γι' αυτό σε τσεκάρανε. Αυτά τσεκάρουνε. Σοβαρά τώρα. Αυτό τσεκάρουνε. Τσεκάρουνε. Δεν ψάχνουν το αυτοκίνητο. Αλκοτέστ, όχι. Όχι. Πάλι καλά. Δεν είχα πει κιόλα πολύ. Λοιπόν, τσεκάρουνε αν έχει. Αν καταζητήσει. Υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση εις βάρος σου. Αν έχεις οφειλή στην εφορία. Αν έχεις. Αυτά. Οφειλή στην εφορία. Εννοώ ληξιπρόδεσμο που. Έλα, γόρι μου, παρακαλώ. Αφήστε τα μάξι, φεύγουμε. Το να σε σταματάνε για οφειλή στην εφορία. Πρώτη φορά τα ακούω. Ρώτα τον Αλέξη που πήραν καμιά 20 μέσα εκείνο το βράδυ. Χρωστάς. Εγώ. Όχι, ναι. Καθαρούσαμε. Θα το δούμε. Στον επόμενο έλεγχο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.